Καλώς πάντα, που είμαι πρόεδρος του ΔΥΚΟ. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Εγώ θέλω τη δική σας την προσωπική θέση του ΔΥΚΟ. Γιατί είπαμε ότι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ο υποψήφιος που στηρίζεται ενστερνίζεται όλο το πρόγραμμα και τις προσωπικές θέσεις, παραδείγματος χάρη του ΔΥΚΟ και του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Γιατί να τα, το 100% πρώτα και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα. Α, δεν χρειάζεται να σου πω την προσωπική μου θέση. Έχει θέση ο κύριος Χριστουλίδης με την οποία συμφωνάμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια θετική κατάληξη σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Η ΆΤΑ έχει διασφαλίσει την εργατική ειρήνη στην Κύπρο μέσα από δεκαετίες. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς την ορθή κατεύθυνση τα προηγούμενα χρόνια, όπου ακριβώς έχει διαμορφωθεί σχετική νομοθεσία για να διασφαλίζεται η αύξηση των μισθών τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη όμως τα δημόσια οικονομικά σε περιπτώσεις κρίσεων, για παράδειγμα. Μα γι' αυτό ρωτώ για την προσωπική σας, επειδή ήσασταν και παλιότερα και πρόεδρος της Επιτροπής και τα πάτε καλά με τα οικονομικά. Και έχει σημασία, γιατί μπορεί, ας πούμε, και είναι αυτό που λέγεται και από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν θα συγκυβερνήσει μόνος του. Έχει μια σειρά από κόμματα που περιμένουν ούτως ώστε να ικανοποιήσει ο καθένας το δικό του, να εμβολιάσουν, να πάρουν υπουργεία, και γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κ. Χριστοδουλίδης θέλει να συγκυβερνήσει με τους πολίτες. Ναι. Καθώς η δική του υποψηφιότητα είναι μία, και εμείς είμαστε πολίτες, αλλά υπάρχουν και άλλοι πολίτες. Και γι' αυτόν ακριβώς θεωρώ ότι η δική του υποψηφιότητα είναι διαφορετική. Είναι μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα που προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και έχει μία διαφορετική θέση. Ναι. Ο ίδιος επιχειρεί και θέλει να εφαρμόσει την πρότασή του να δημιουργήσει μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής εθνικής ενότητας, από την οποία δεν θα απουσιάζει κανείς. Θα προέρχονται δηλαδή πολίτες και στελέχη κομμάτων ενδεχομένως από όλους τους. Κύριε Παπαδόπουλε, όμως, για να κλείσουμε το θέμα της ΆΤΑ, στην κοινωνία των πολιτών υπάρχουν και επιχειρηματίες, η εργοδοτική πλευρά, η οποία διαφωνεί κάθετα με την πρόθεση ούτως ώστε να επανέλθει στο 100%. Να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, ναι, μεν η ΆΤΑ έχει διασφαλίσει την εργατική ειρήνη και θα πρέπει και στηρίζουμε τις προσπάθειες του Υπουργού Εργασίας και του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας να βρεθεί μια διευθέτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει προκύψει, που εγώ πιστεύω δεν είναι ανυπέρβλητες οι διαφορές. Επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα έχουν καθοριστεί νομοθετικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά και το Μνημόνιο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δημόσια οικονομικά. Αλλά να πούμε το εξής, να μην έχει κανένας την ψευδέστηση ότι ακόμα και αύριο να συμφωνήσουμε με την ΆΤΑ λύθηκαν τα προβλήματα του κόστους ζωής, της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Καταρχήν, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν παίρνει ΆΤΑ. Ναι. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν εκπροσωπείται από συντεχνίες. Mm-hmm. Ισχύει και αυτό. Άρα, να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι με μια τέτοια ρύθμιση ξαφνικά με μαγικών τρόπων θα λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, λόγω του ενεργειακού κόστους, λόγω του πληθωρισμού που δυστυχώς έχει πλήξει ολόκληρη την οικονομία, ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα χρειάζονται πολύ πιο δραστικές πράξεις, ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε από τη μία τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και για να ορθοποδήσει η οικονομία. Σε μορφή επιδομάτων. Εκεί που χρειάζονται επιδόματα, ναι, να δοθούν επιδόματα. Υπάρχει κόσμος, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι μας, που αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, ένας συνταξιούχος δεν μπορεί ξαφνικά να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας και να αυξήσει τα εισοδήματά του, σε αντίθεση με το τι μπορεί να κάνει ενδεχομένως κάποιος άλλος. Να πάρει και δεύτερη δουλειά και τρίτη να χρειαστεί. Ένας συνταξιούχος δεν έχει πάντα αυτή την ευκαιρία. Επομένως, ναι, υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται άμεση στήριξη, αλλά από την άλλη θα πρέπει και να βρούμε τους τρόπους η οικονομία μας να έχει εκείνους τους ρυθμούς ανάπτυξης για να καλύψει αυτόν τον κόστος. Μάλιστα. Με ξένες επενδύσεις, με αύξηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, όπως είναι ο τομέας της καινοτομίας, της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση επένδυση στην παιδεία μας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι άμεσες όμως αυτές οι λύσεις, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είναι άμεσες αυτές οι λύσεις. Αυτά που λέτε με ανάπτυξη στην τεχνολογία και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα φέρει τα αποτελέσματα μετά από κάποια χρόνια. Μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη οικονομική. Είναι άμεσα. Τα φορολογικά κινήτρα που μπορεί. Δεν μιλάω για τα επιδόματα. Οι επενδύσεις είναι μακροπρόθεσμες. Θα βάλεις βάσεις. Ναι. Λοιπόν. Να απαντήσεις αυτό και θα πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί ακριβώς σε ό,τι αφορά την οικονομία, ναι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε κοροϊδεύει τον κόσμο,
είτε απλά δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί μια σύγχρονη οικονομία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Mm. Το είπα και στην αρχή, να το επαναλάβω και να το τονίσω. Όμως, μπορείς ναι, να δώσεις επιδόματα σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Μπορείς να δώσεις φορολογικά κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε καιρούς κρίσης, σε καιρούς οικονομικών πιέσεων. Και μπορείς να δώσεις μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που θα επιφέρει όφελος σε όλους. Όχι με την νοοτροπία της αρπαχτής που είχαμε ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με μια στρατηγική καθορισμού σωστών οικονομικών δομών για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη σε σημαντικούς τομείς που μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά ωφέλη. Λοιπόν, πάμε στους υποψηφίους. Και βάλατε φωτιές χθες, κύριε Παπαδόπουλε, με τη δήλωσή σας. Με την ανάπτυξή σας στο Twitter. Γιατί παρεμβαίνετε προς τους ψηφοφόρους της δεξιάς και της αριστεράς? Ξεκινήσαμε τη δεξιά και είπατε ότι το μήνυμα και η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Ή προς τον κύριο Μαυρογιάννη ή τον ειδικό σας υποψήφιο, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Γιατί? Απαγορεύεται να απευθυνθούμε δηλαδή σε διάφορους ψηφοφόρους. Δεν έχει αρκετού στο κέντρο και απευθυνθήκατε στη δεξιά και αργότερα στην αριστερά, γιατί κάνατε άλλο tweet. Όχι αργότερα. Ναι. Στην ίδια πρόταση απευθύνθηκα και στους ψηφοφόρους της αριστεράς και στους ψηφοφόρους. Ναι, αλλά μετά, ξέρετε, επειδή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη σημασία τους, εγώ είδα στο Twitter, επειδή σας παρακολουθώ πάντοτε, και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, είδα την ανάρτησή σας προς τους φίλους της αριστεράς. Θέλατε να κατευνάσετε λίγο τα πνεύματα μετά από την δήλωση που κάνατε για τη δεξιά και τις επιλογές μεταξύ Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη? Η ανάρτηση που ήταν το σχετικό φιλμάκι περιλαμβάνει και τις δύο δηλώσεις. Και την δήλωση που αφορούσε τους δεξιούς ψηφοφόρους και την δήλωση που αφορούσε τους αριστερούς ψηφοφόρους. Στους οποίους. Όχι, το πώς θα το γραφικό ήταν για τους αριστερούς. Ναι. Υπάρχουν δύο γραφικά. Ναι. Το ένα αφορά τους δεξιούς ψηφοφόρους για λόγους συντομίας ό,τι αφορά την ανάρτηση, και άλλο που αφορά τους αριστερούς ψηφοφόρους. Αλλά δεν είναι αυτό που έχει ουσία, ποια ήταν η ανάρτηση. Η ουσία είναι η εξής. Η υποψηφιότητα του κύριου Χριστοδουλίδη, του Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Η πρόταση του για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής σημαίνει ότι από αυτήν την κυβέρνηση δεν πρέπει να απουσιάζει κανείς, είτε προέρχεται από την αριστερά, είτε την δεξιά, είτε το κέντρο. Από εκεί και πέρα, είναι απόλυτα σεβαστό ότι τα κόμματα μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές, να υποστηρίξουν τους υποψήφιους που επιλέγουν να υποστηρίξουν, είτε προεκλογικά, είτε και μετεκλογικά. Αυτό θα αποφασίσουν τι θα κάνουν σε περίπτωση που ο δικός τους υποψήφιος δεν περάσει στη δεύτερη κυριακή. Αυτό ισχύει για όλους μας. Από εκεί και πέρα όμως, και ο κύριος Χριστοδουλίδης έχει το δικαίωμα να απευθύνεται σε όλους τους ψηφοφόρους. Σωστό, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να το αυτό το δικαίωμα. Ήταν σαν να καταργήσατε την επιλογή του Αβέροφ Νεοφίτου, που είναι η επίσημη επιλογή του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον χώρο της δεξιάς. Εγώ δεν καταργώ τίποτα. Μα προς τους δεξιούς αν απευθυνόσασταν προς τους ψηφοφόρους του κέντρου, θα ήταν διαφορετικό. Καθόλου διαφορετικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Και τι είναι που είπα, γιατί νομίζω ότι αυτό που είπα είναι αυτονόητο για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Εγώ σχολίαζα τις δημοσκοπικές μετρήσεις και τα πιθανά σενάρια όπως διαφαίνονται μέσα από αυτές τις δημοσκοπικές μετρήσεις. Και τα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ο κύριος Μαυρογιάννης μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη που θα περάσουν στη δεύτερη Κυριακή, και όχι μόνον αυτόν. Ακόμα και στο σενάριο όπου ο κύριος Νεοφίτου θα αναμετρηθεί με τον κύριο Μαυρογιάννη, ο κύριος Μαυρογιάννη φέρεται να είναι επικρατέστερος σε σχέση με τον κύριο Νεοφίτου. Αντίθετα, εάν πάει δεύτερη Κυριακή ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Μαυρογιάννη, φαίνεται ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ο επικρατέστερος σε ένα τέτοιο σενάριο. Επομένως, αυτά είναι δημοσκοπήσεις με την εγώ σχολιάζα. Υπάρχουν διαφορετικές και διαφορετικές ερμηνείες. Σεβαστό, εγώ δίνω τη δική μου ερμηνεία. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτά τα επικρατέστερα σενάρια θα απασχολήσουν. Είτε θα απασχολήσουν τους ψηφοφόρους που προέρχονται από τη δεξιά, και για αυτούς η επιλογή ενδεχομένως να είναι Ακέλ ή Χριστοδουλίδης. Ναι, αλλά είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ναι, αλλά μπορεί και να προκαλέσει. Και άλλη, η δήλωση αυτή μπορεί να προκαλέσει και αντίθετη αντίδραση. Γιατί ξεκινάτε με το απευθύνουμε προς τους φίλους της δεξιάς. Οι φίλοι λοιπόν της δεξιάς, μία μερίδα από αυτούς είναι ήδη και έχουν υποδείξει ότι στηρίζουν τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δεν είπα απευθύνομαι στους φίλους της δεξιάς. Προς τους φίλους της δεξιάς. Έκανα μία διαπίστωση ότι για τους φίλους που προέρχονται από τη δεξιά, αυτό που μόλις έχω αναφέρει
ενδεχομένως θα είναι το δίλημα που θα τους απασχολήσει. Ναι, τους συσπυρώνε, μπορείτε να συσπυρώσετε προς τον κύριο Ναβέρο Φνεοφύτου όμως περισσότερο, να τους εξοργίσετε επειδή προέρχεται από το Βίκο. Δεν είπα κάτι για να συσπυρώσω τον κανέναν. Έκανα μια διαπίστωση. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Βαβούλη. Από την άλλη, είπα, οι αριστεροί ψηφοφοροί είναι στο πρόσωπο του κύριου Χριστοδουλίδη, στο πρόγραμμα του κύριου Χριστοδουλίδη μπορούν να διαπιστώσουν και να δουν ότι έχει προτάσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για τη διασφάλιση της ΑΤΑ, για τη διασφάλιση της εργατικής ειρήνης. Επομένως, γιατί δεν δικαιούμαστε δηλαδή να απευθυνθούμε και σε ψηφοφόρους που προέρχονται από άλλους κομματικούς χώρους. Ξέρετε, αυτές είναι παγιοκομματικές νοοτροπίες, που αυτές οι παγιοκομματικές νοοτροπίες είναι που οδήγησαν στην απαξίωση του κόσμου για το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα και θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους που παίρνει αυτή τη δυναμική σήμερα η υποψηφιότητα του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Γιατί είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ο κύριος Μαυρογιάννης δεν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, είναι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Σε περίπτωση της εκλογής του θα έχουμε μια μονοκομματική κυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Ο κύριος Νεοφύτου είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Είναι υποψήφιος που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Δεν είναι ΑΚΕΛικός ο κύριος Μαυρογιάννης. Θα είναι, ο ίδιος έχει πει ότι αν δεν το στήριζε το ΑΚΕΛ, δεν θα βάλει υποψηφιότητα. Ναι. Δεν είναι, είναι σημαντικό να σε στηρίξει ένα κόμμα. Ναι, αλλά, ναι. Εξαρτάται παντελώς η δική του υποψηφιότητα από το ΑΚΕΛ και προεκλογικά και μετεκλογικά. Ο κύριος Χριστοδουλίδης δεν έχει καταθέσει τη δική του υποψηφιότητα με την αίρεση της υποστήριξης του οποιοδήποτε κόμματος. Είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Έχει απευθυνθεί στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και θεωρώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που κερδίζει αυτή τη δυναμική σήμερα. Και παραλαμβάνω, η δική του πρόταση είναι διαφορετική. Είναι μια πρόταση ευρείας αποδοχής, είναι μια πρόταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, από την οποία δεν θα πρέπει να απουσιάζει κανείς. Τώρα, και γιατί στελέχη του συναγερμού, έχει σημασία να φύγει. Α, το εξηγήσω στον κόσμο γιατί ενοχλούνται. Και στελέχη του συναγερμού δεν πρέπει να απουσιάζουν. Γιατί όχι, γιατί να απουσιάζουν. Είτε οποιοδήποτε που προέρχονται από την αριστερά, είτε οποιοδήποτε προέρχονται από τη δεξιά. Ναι. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι παγιοκομματικές νοοτροπίες που έχουν οδηγήσει στην απαξίωση που διαπιστώνουν. Ναι, υπογράψαν σήμερα και επιστολή χθες, την είδατε από πλευράς αξιωματούχου. Κανένας δεν είπε, κανένας δεν μίλησε για τους νυν υπουργούς της κυβέρνησης Αναστασιάδης και αν διαβάσει κάποιος τη συνέντευξη του κύριου Χριστοδουλίδη, ναι, δεν είναι αυτό που έχει πει. Και αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα νομίζω απλά πέφτουν στο κενό. Αυτό που λέει στους πολίτες ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι ότι ζητά την ευκαιρία να ενώσει την κυπριακή κοινωνία, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες, είναι δύσκολες και εμείς συμφωνούμε μαζί τους. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι επιβαλλόμενη αυτή η θέση, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ακρίβειας, mm-hmm, του πληθωρισμού, του συνταξιοδοτικού, της ενέργειας, του μεταναστευτικού, του τέλματος των Κυπριακών. Απαιτείται ενότητα και πιστεύω ότι η υποψηφιότητα του κύριου Χριστοδουλίδη διασφαλίζει αυτή την ενότητα. Κύριε Παπαδόπουλε, οι περισσότεροι που ανησυχούν, αν μου επιτρέπετε, για την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη είναι κυρίως για την συνεργασία του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Μαρίνου Σιζόπουλου και του Μάριου Καρογιάν. Ένας εκ των τριών βρίσκεται τώρα απέναντί μας. Τι λέτε εσείς σε αυτόν τον κόσμο? Θα μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια των διαφωνιών με τους άλλους δύο κομματικούς ηγέτες? Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια καμία κυβέρνηση στην Κύπρο δεν είχε την απόλυτη μειοψηφία στη Βουλή και αναγκάστηκε ή εξωθήθηκε να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο θέμα Βουλής. Και στην κυβέρνηση. Ναι. Είχαμε και κυβερνήσεις που αποτελούνταν από συνεργασίες διαφορετικών κομμάτων. Καλά, πριν από λίγες μέρες, μήνες κατά ακρίβεια, και με το ΑΚΕΛ είχαμε συζητήσεις για την πιθανή συνεργασία μαζί τους σε αυτές τις προεδρικές, για μία πιθανή συνεργασία μαζί τους σε αυτές τις προεδρικές εκλογές και ανεπίσημες επαφές με τον κύριο Νεοφύτου. Για να... Εκεί με το 50% που σας είπε, 50-50 τα Υπουργεία. Φυσικά. Ο ίδιος μας πρότεινε να έχουμε μια συνεργασία. Μα υπήρχε και τρίτον πρόσωπο μπροστά τον το είπε. Ποιο ήταν το τρίτον πρόσωπο? Αν χρειαστεί, θα το αναφέρω. Μα και αν χρειαστεί, θα βγει και ο ίδιος να πει κατά πόσον έγινε η πρόταση. Από το δικό σας πολιτικό κομματικό χώρο? Φυσικά. Ήταν πρόσωπο του κυρίου. Από είναι το δικό σας. Τρίτον πρόσωπο που ήταν μπροστά όταν έκανε την πρόταση. Έγινε επίσημα, επειδή λέει ότι δεν είχε επίσημα καμία επαφή. Ήταν ανεπίσημες οι επαφές. Ναι. Ανεπίσημα και βρισκόταν και ένα άλλο πρόσωπο του κόμματος. Και αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι μόνο στο δικό μου κόμμα που έκαμε παρόμοια πρόταση. Ναι, αλλά εμείς εσάς έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό σας ρωτάμε να ξεκαθαρίσετε. Και εγώ σας λέω ότι έγινε. Γιατί δεν βγαίνει αυτό το πρόσωπο να ενισχύσει την δική σας την μαρτυρία? Ο κύριος Νεοφύτου δεν το έχει διαψεύσει. Ναι, είπε ότι δεν είχε καμία επίσημη επαφή μαζί σας για να κάνει διαμοιρασμό, ανεπίσημα. Αλλά και εσείς πώς το απαντήσατε τότε? Τι να απαντήσω? Σε αυτό που σας είπε. Σας είπα, η πρόταση έγινε. Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακολούθησε τις δικές του διαδικασίες για να καταλήξουμε στις δικές μας αποφάσεις και μέσα από τον
εσωκομματικό διάλογο που αναπτύξαμε, η δική μας απόφαση ήταν, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, να καταλήξουμε στη στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Νίκου Χρυσοχοίδη. Τώρα, απαντήστε στο προηγούμενο που σας ρώτησα, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί νομίζω είναι και αυτό που οι περισσότεροι, που ίσως αφιταλαντεύονται για να στηρίξουν την υποψηφιότητα Χρυστοδουλίδη, σκέφτονται αυτό που σας είπα. Νομίζω το έχετε κι εσείς στις γνώσεις σας, ότι σκέφτονται πως αυτοί οι τρεις κύριοι, μαζί με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη 4, θα μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να έχουν σύγκληση απόψεων, όχι μόνο στα θέματα της κοινωνίας, αλλά και στο Κυπριακό. Οι τρεις εννοείται. Η Δημοκρατική Παράταξη, η ΕΔΕΚ και το Δημοκρατικό Κόμμα. Και μαζί με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, βέβαια. Μα μπορεί να μην είμαστε μόνο τρεις. Μπορεί την επομένη των εκλογών να είναι περισσότερα. Να είναι περισσότερα. Συμφωνούμε τώρα με τα δεδομένα που έχουμε ενωπιώσει. Σε μια κυβέρνηση του κ. Χρυστοδουλίδη. Και αν με ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούμε, σας λέω καταφατικά ότι και με απόλυτον τρόπο ότι φυσικά και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί καταρχήν πρώτον το έχουμε ξανακάνει. Εμείς τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί με διαδοχικές κυβερνήσεις. Το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ. Και με το Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε συνεργαστεί και με το ΑΚΕΛ, όπως ήμασταν και αντιπολίτευση και συνεργαστήκαμε μαζί με κυβερνήσεις. Όχι μόνο όταν είμαστε κυβέρνηση. Και στη Βουλή το έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα για να συνεργαζόμαστε για το καλό του τόπου και πιστεύουμε και στην κυβέρνηση μπορούμε πολλαπλάσια να παράξουμε έργο προς όφελος του τόπου. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι κάπως υποκριτικό παραμονές των εκλογών κάποιοι να μας παρακαλούσαν να συνεργαστούμε μαζί τους. Αλλά επειδή κάναμε άλλες επιλογές και διαλέξαμε άλλους υποψήφιους, ξαφνικά είμαστε Ναχταρμάς, ξαφνικά είμαστε Βαβέλ και δεν ξέρω τι άλλους μειωτικούς χαρακτηρισμούς θα ακούσουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές για να μας κάνουν επίθεση για ποιο λόγο. Επειδή δεν επιλέξαμε τις δικές τους επιλογές, αλλά κάναμε τις δικές μας επιλογές. Καλά που είναι ο σεβασμός προς τη δημοκρατία και τη διαφορετική άποψη. Θα μας πείτε το πρόσωπο που ήταν μπροστά όταν έγινε η πρόταση. Επιμένω, ναι, γιατί έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή κατηγορείστε ότι είστε ένας αχταρμάς. Ναι, συνεργαστήκατε τερόκλητες πολιτικές δυνάμεις μαζί. Έχει σημασία το πρόσωπο των τρίτων. Ο κύριος Νεοφύτου δεν το έχει διαψεύσει. Ναι. Εάν το διαψεύσει. Θα απαντήσουμε. Καλά τώρα κύριε Παπαδόπουλε, είναι η πρώτη φορά που έγινε τέτοια πρόταση, δηλαδή σε προεκλογικό. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Και τι συζητάμε. Δεν θα το έλεγα. Δεν ακούγαμε, μάλλον δεν το είπα εγώ, αλλά αυτό βγήκε από μια άλλη συζήτηση. Αλλά ξέρετε, όταν ακούμε καθημερινά ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι περίπου ο εχθρός της οικονομίας, θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια, είμαστε αχταρμάς, είμαστε ανεύθυνοι. Καλά, οφείλουμε να ρωτήσουμε. Τότε γιατί μας ήθελε ο κύριος Νεοφύτου να συνεργαστούμε μαζί του. Και αν συνεργαζόμαστε μαζί του, δεν θα είμαστε αχταρμάς, δεν θα ρίχναμε τη χώρα στα βράχια, δεν θα είμαστε επικίνδυνοι. Αλλά επειδή κάναμε άλλες επιλογές, ξαφνικά είμαστε κατάπτυστοι. Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτές οι επικρίσεις έχουν εκλογικές σκοπιμότητες και γι' αυτό στερούνται σοβαρότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά. Πάμε, κύριε